Πάμε στα Χανιά. Πάμε ακόμα πιο δυτικά. Προκειμένου να προσπαθήσουμε και εμείς εδώ από την πλευρά μας να βοηθήσουμε εκεί φιλοζωικές οργανώσεις, προκειμένου αυτό το τετράποδο, η ιστορία του οποίου το έχουν βγάλει και ονομάζεται και Σνούπι, η ιστορία του οποίου έχει συγκινήσει τα τελευταία 24 ώρα, ήταν το προσωπικό σκυλάκι, ο αδελφικός, ο φίλος του 53χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στα Χανιά. Από την πρώτη στιγμή έψαχνε το αφεντικό του. Δεν κατόρθωσε βέβαια και δεν θα κατορθώσει ποτέ ξανά να συναντηθεί μαζί του. Και βέβαια η φιλοζωική, η φιλόζωη εκεί, η υπερδραστήρη φιλόζωη, και αναφέρομαι στο Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων, η προστασία των ζώων, τις τελευταίες ώρες έχουν βγει και στα social και λένε πάμε να βρούμε ένα ζεστό σπίτι για αυτό το σκυλάκι, για αυτό το σκύλο, η αφοσίωση του οποίου μας έχει βάλει τα γυαλιά σε πολλές περιπτώσεις, σε όλους μας. Πάμε στην κυρία Άρια Θανασάκη, το μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και στους τηλεθεατές σας. Και ευχαριστούμε για την όπως πάντα πρόθυμη διάθεσή σας να αναδείξετε τέτοια περιστατικά υποχρέωσή και να βοηθήσετε τους φίλους μας στα τετράποδα. Πάνω κάτω έχουμε μάθει αυτή τη συγκλονιστική ιστορία εκεί στο, του σκυλάκου μας και πάμε να το βοηθήσουμε πλέον προκειμένου να βρει ένα σπίτι, έτσι δεν είναι? Φυσικά, φυσικά. Το σκυλάκι φιλοξενείται στο σπίτι της Προέδρου μας και μέλους του Φιλοζωικού από τα παλαιότερα, κυρία Σέφης Εκμέζογλου, η οποία πραγματικά τα τελευταία 24 ώρα κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να πιαστεί το ζώο, εφόσον και αυτό βρισκόταν σε πανικό. Βρισκόταν έξω από το σπίτι, πράγμα το οποίο κατέστησε πολύ δύσκολο το εγχείρημα να πιαστεί, διότι δεν βρισκόταν στο χώρο του, αλλά στο δρόμο και κινούνταν. Δέθηκε, κάποιοι γείτονες κάποια στιγμή το έλυσαν. Πραγματικά η κυρία Τεκμέζογλου αφιέρωσε πάρα πολλές ώρες προκειμένου να το πιάσει, έτσι και να ηρεμήσει το ζώο και τελικά να καταλήξει ασφαλές στο σπίτι της μέχρι να βρει την καλύτερη οικογένεια γι' αυτό. Μια νέα οικογένεια για το Σνούπ μας, ο οποίος είναι 4 ετών, είναι τσιπαρισμένος, έχει βιβλιάριο υγείας, πράγμα το οποίο καταδεικνύει την αγάπη του ανθρώπου που το είχε ως τώρα προς αυτόν, παρόλο που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά και σοβαρά προβλήματα προσωπικά και υγείας. Παρόλα αυτά φρόντιζε το σκυλάκο όσο μπορούσε και τώρα έχουμε μείνει εμείς οι φιλόζωοι για αυτό το πλάσμα να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον άλλον άνθρωπο που σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αγάπη προς τον πρώτερο κηδεμόνα, αλλά θα του δώσει ένα σπιτικό με αγάπη, ασφάλεια, ζεστασιά. Μάλιστα, και βλέπουμε αυτό το συγκλονιστικό πλάνο, προηγουμένως λίγα δευτερόλεπτα πριν, που προσπαθεί να χτυπήσει, να ακουμπήσει την πόρτα προκειμένου να εισέλθει μέσα στο σπίτι. Και επιβεβαιώνεται, τι επιβεβαιώνεται, αυτό το οποίο φωνάζουμε, είτε είναι κάποιος φιλόζωος, είτε δεν είναι, είτε θέλει να σκυλάει στο σπίτι του, είτε δεν το θέλει, θα πρέπει να πιστέψει ότι αυτή η συμπεριφορά είναι αληθινή. Δεν υπάρχει υποκρισία στη σχέση σκύλου και ανθρώπου. Υπάρχει υποκρισία από την πλευρά του ανθρώπου. Από την πλευρά του σκύλου δεν υπάρχει. Ακριβώς. Πρόκειται για τις πιο ανιδιοτελείς σχέσεις. Η σχέση αυτή μεταξύ του σκύλου ιδιαίτερα, του πιστού και αφοσιωμένου από την αρχαιότητα ζώου απέναντι στον άνθρωπο. Ξέρουμε και τα παραδείγματα από τον Οδυσσέα που τον περίμενε ο σκύλος του Άργος στην πόρτα και όταν τελικά επέστρεψε Σωστά. ο Οδυσσέας, άφησε την τελευταία του πνοή. Λοιπόν, κυρία Θανασάκη, εδώ είμαστε να δώσουμε και τη θετική εξέλιξη όταν μια οικογένεια, όταν κάποια οικογένεια έτσι αποφασίσει να περιθάλψει και να αποκτήσει ένα ακόμα πιστό φίλο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Φυσικά, φυσικά, και πάλι θα είμαστε εδώ μαζί σας να ενημερώσουμε για την ευτυχή κατάληξη που θα έχει όταν θα βρει την νέα παντοτινή του οικογένεια ο Σνούπι. Και το ευχόμαστε όλοι να είστε καλά. Εκφράζουμε πραγματικά τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς τους οικείους του πανόντος. Πολύ σωστά. Ευχόμαστε που συμβαίνουν αυτό το πράγμα. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.